Στην κατάμεστη από κόσμο κεντρική σκηνή του ΔΠΘ Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η χορευτική εκδήλωση 5 σχολείων της Κοζάνης που έλαβε μέρος στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης στο πρόγραμμα «Χορεύω, άρα επικοινωνώ». 100 συνολικά μαθητές από το Γυμνάσιο Λευκοπηγής, το Γυμνάσιο Κρόκου, το 4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, το 2ο ΓΕΛ Κοζάνης και τέλος το 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης παρουσίασαν τις εντυπωσιακές χορογραφίες που προετοίμασαν μέσα σε ένα διάστημα 9 ημερών με τη βοήθεια χορευτών διδασκάλων. Το «Χορεύω, άρα επικοινωνώ» είναι ένα πρόγραμμα χορού, είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει το σύγχρονο χορό μέσα στα σχολεία, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια αλλά και λύκεια. Και είναι ένα πρόγραμμα που δεν διδάσκει τόσο στους μαθητές συγκεκριμένα βήματα σύγχρονου χορού ή ρεπερτόριο, αλλά φέρνει τους μαθητές κοντά με διάφορες έννοιες όπως είναι η αυτοπεποίθηση, η ομαδικότητα, το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε διαμάχες που μπορεί να υπάρχουν μέσα στη σχολική τάξη ή το φαινόμενο του bullying. Άρα ουσιαστικά για 10 μέρες που δουλεύουν οι μαθητές με τους δύο χορευτές παύλα δασκάλους, γίνονται ομάδα και φτιάχνουν τη δική τους χορογραφία, την οποία μας παρουσιάζουν σήμερα 16 Μαρτίου στο ΔΠΘ Κοζάνης και 31 Μαρτίου στην Αθήνα, στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Το Ίδρυμα Ωνάση μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνέργειες, οι συνεργασίες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγαίνουμε εκτός Αθηνών, να κάνουμε πράξεις και δράσεις σε διαφορετικές πόλεις. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η Κοζάνη και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Κοζάνης αλλά και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και το ΔΠΘ Κοζάνης για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό να κάνουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα εδώ. Νομίζω ότι η εικόνα που βλέπουμε μέσα στην αίθουσα, ήδη γεμάτη αίθουσα και πολύ ενθουσιασμό, καταμαρτυρά την πολύ σημαντική, ιδιαίτερη και πολύ σημαντική εκδήλωση που θα δούμε και την πολύ ωραία δουλειά που μάλλον έχει γίνει. Είναι μια συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και με την τον Αμερικάνικο Προξενείο. Αξίζει να πω ότι η σχέση μας, όχι με το Αμερικάνικο Προξενείο, αλλά και με αντίστοιχες δομές και με αντίστοιχους φορείς μάλλον, έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως μέσω της βιβλιοθήκης αλλά και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Έχουμε ήδη αναπτύξει συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε να υλοποιείται και στην Κοζάνη το πρόγραμμα «Χορεύω, άρα επικοινωνώ» και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανταπόκριση που βρίσκει αυτό το πρόγραμμα τον μαθητικό κόσμο, την εκπαιδευτική κοινότητα της Κοζάνης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια, τόσο στο Ίδρυμα Ωνάση όσο και στο Αμερικάνικο Προξενείο, αλλά κυρίως στους ανθρώπους εκπαίδευσης της περιοχής μας που έδειξαν πραγματική ανταπόκριση και διάθεση συνεργασίας και πραγματικά ανάπτυξης ενός άλλου μοντέλου επικοινωνίας διαμέσου του χώρου. Είναι χαρά μας γιατί 4 σχολεία της Κοζάνης και ένα της Πτολεμαΐδας βρήκαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευεργετικό. Με τη βοήθεια του Ιδρύματος Ωνάση, τη βοήθεια του Αμερικανικού Προξενείου, της Αμερικανικής Πρεσβείας και των υποδομών των δομών του Δήμου Κοζάνης, του ΔΠΘ, της Κοβενταρίου Βιβλιοθήκης και του οργανισμού, έχουν ευκαιρία να απολαύσουν εδώ αυτό για το οποίο εργάστηκαν τα παιδιά για μια εβδομάδα. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω πολύ συγκεκριμένα και συντελεστές οι οποίοι υλοποίησαν αυτή την ιδέα και αυτή είναι η κυρία Ιωάννα Κουτσονάνου από το Αμερικάνικο Προξενείο, επέαν και συμπολίτησά μας, τον κύριο Πτωχούλη, ο οποίος αρχικά συνέδραμε, τον αντιπρόεδρο του Σκοβιβουκού, και την κυρία Διάφα, η οποία ουσιαστικά συντόνισε την όλη διαδικασία. Ελπίζω το κοινό να απολαύσει το αποτέλεσμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι έτσι γεμάτη αίθουσα και με τόσο ωραίο κόσμο, με διαφορετικές γενιές και διαφορετικούς ανθρώπους. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Δήμαρχο Κοζάνης για την εξαιρετική συνεργασία, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη για τη συνεργασία που έχουμε στο πρόγραμμα «Χορεύω, άρα επικοινωνώ» εδώ και 7 χρόνια. Είναι η 7η χρονιά που τρέχει φέτος το πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή και χαρά που φέτος επιλέχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης για να δώσει τα σχολεία για το πρόγραμμα αυτό. Και τα παιδιά τα δικά μας, με 5 παιδιά σχολείων της Αττικής, θα έρθουν σε επαφή στα τέλη του Μάρτη και θα κάνουν μια μεγάλη παράσταση όπου θα συμμετέχουν και τα παιδιά της Αθήνας αλλά και τα παιδιά τα δικά μας.